γνωστό σε όλους μας εδώ και πολλά χρόνια και στην πολιτική του αλλά και στην ιατρική επιστήμη σαν γυναικολόγος. Θα το πω, δεν θα το πει και το τρέμα. Τα 7 εγγόνια με αυτό θα βρει στον κόσμο. Γι' αυτό δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Να του δίνει ο Θεός δύναμη, υγεία, να διεξάγει έναν αγώνα έντιμο, ειλικρινή και να έχει επιτυχία να το δούμε και πάλι στο κοινοβούλιο. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι για μένα εξαιρετική τιμή και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί με πολύ χαρά ανέλαβα να σας παρουσιάσω έναν αγαπημένο φίλο, συγχωριανό μου, συνομιλικό μου και συμμαθητή μου για 12 ολόκληρα χρόνια, 6 στο δημοτικό της γενέτειράς μας στο Μελισσοριό Κυλκής και άλλα 6 στο εξατάξιο γυμνάσιο Αρένων Κυλκής, τον Γιώργο Φραγκίδη. Ένα διαμάντι της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου μας. Το πολυπίκυλο έργο του χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια, σοβαρότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια και εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1955 στο Μελισσοριό Κυλκής από το Σταύρο και τη Σημαίλα Φραγκίδη. Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό και πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κυλκής, κυρία Κέτη Παναγιωτίδου, και έχει δύο κόρες, την Άντια και την Νικολέτα. Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του και το εξατάξιο γυμνάσιο στο Κυλκής το 1973. Έφυγε στην Ιταλία για σπουδές στην Ιατρική Σχολή της Μπολόνια. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά σαν μέλος του ΠΑΚ Ιταλίας. Με τη δημοκρατική αλλαγή του 1974 στην Ελλάδα και την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιήθηκε σαν μέλος του μέχρι το φθινόπωρο του 1975. Από εκείνη την περίοδο, αποχωρώντας από τις τάξεις του και μέχρι το 2003, είχε ενεργό συμμετοχή στο χώρο της αριστεράς. Με την παρουσία στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, επανεντάχθηκε σε αυτό στην αρχή σαν φίλος του και από το 2006 σαν μέλος του. Σαν φοιτητής την περίοδο 76-79, διετέλεσε γραμματέας και πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών Μπολόνιας Ιταλίας. Διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Ιατρίων και Κέντρων Υγείας την περίοδο 86-88. Για αρκετά χρόνια υπήρξε γραμματέας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυλκής και για πολλά χρόνια εκπρόσωπός του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αποκτώντας την ειδικότητα του μαιευτήρα γυναικολόγου το 1993, για 8 χρόνια διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στη δεύτερη μαιευτική γυναικολογική κλινική του ΑΠΙΘΙΤΑ. Το 2002 έλαβε με βαθμό άριστα τον τίτλο του διδάκτορα ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Από το 1990 μέχρι το 1994 διετέλεσε δημοτικό σύμβουλος Κυλκής και από το 1994 μέχρι το 2010 διετέλεσε νομαρχιακό σύμβουλος. Για 6 χρόνια, 96-2002, διετέλεσε πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Στις νομαρχιακές εκλογές του 2006 ηγήθηκε ως υποψήφιος νομάρχης του συνδυασμού του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κυλκής. Από το Μάιο του 2010 μέχρι και το Ιούνιο του 2011 διετέλεσε διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης, όπου το εξαιρετικό του έργο αναγνωρίστηκε πανελληνίως και επάξια κρίθηκε ο καλύτερος διοικητής σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο 2010-2011 βρέθηκε στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής, όπου με τις συνεχείς επερωτήσεις και θέσεις του έδωσε λύσεις και προώθησε σημαντικά τοπικά και άλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό καταξιώθηκε όχι μόνο στο χώρο του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και μεταξύ των βουλευτών όλων ανεξαίρετα των κομμάτων, καθώς, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στη συνείδηση των πολιτών της περιφέρειάς μας και θα τολμούσα να πω και όλης της Ελλάδας. Είναι μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κιλκής. Από το 2013 μέχρι και σήμερα εκλέγεται συνεχώς πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κλινικής Γυναίκας Γένεσης στη Θεσσαλονίκη, όπου η σφραγίδα του, όπως για μένα ήταν αναμενόμενο, μεγαλούργησε. Ήδη η κλινική αυτή φέτος βραβεύτηκε σαν μια από τις καλύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα. Έργο. Προτού ακούσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις του Γιώργου μας σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, καλώς το βήμα μερικούς καταξιωμένους συντοπίτες μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα αρχίσω πρώτα από τον κύριο Αμανατίδη Τάσο, δήμαρχό μας και συντοπίτη μας. Είμαι εδώ για πολλούς λόγους, κύρια όμως γιατί ο Γιώργος ο Φαγκίδης είναι γειτονάκι μου. Είμαστε συγχωριανοί, είμαστε συνάδελφοι. Ήπιαμε από το ίδιο ποτάμι νερό και αυτό λέει πολλά. Περπατήσαμε τους ίδιους δρόμους και μάθαμε μπάνιο στην ίδια αγκιόλα. Και βέβαια οι χρόνοι πέρασαν, ο Γιώργος εγκαταστάθηκε πετυχημένος γιατρός και πλέον συνάδελφος του Κυλκής. Το Κυλκής τον εκτίμησε όχι τόσο για την άρτια επιστημονική του κατάρτιση και την εξειδίκευση στο τμήμα που αφορά τις γυναίκες, την έξυπνος ο Γιώργος, ό,τι έχει σχέση με τις γυναίκες πάει μπροστά, το ξέρετε. Δείτε και τα καταστήματα γυναικείων ειδών, μπιζού και τέτοια, αλλά και οι γυναικολόγοι, οι μευτήρες, είναι από τους πλέον διακεκριμένους και αγαπητούς γιατρούς στον χώρο της ελεύθερης ιατρικής επιστήμης. Λέω ότι δεν καταξιώθηκε μόνο για την επιστημονική του δουλειά, αλλά κυρίως, και είμαι σε θέση να το ξέρω και να το τονίζω και να το λέω και να τα ακούτε, για το ήθος του, το ακέραιο, την ακεραιότητα του ήθους του, την εργατικότητά του, την εντιμότητά του, είναι στοιχεία την αφιλοχρηματία του που τον καταξίωσαν και τον συνοδεύουν μέχρι τώρα στη ζωή του. Εγώ προσωπικά χαίρομαι γιατί, όπως είπα στην αρχή, εκτός από συνάδελφος γιατρός, είμαι συγχωριανός του. Το Κυλκής, και από ό,τι βλέπω και εδώ την κατάμεστη αίθουσα, αγάπησε τον Γιώργο για αυτές του τις αρετές, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, διότι ενώ θα μπορούσε εν τούτης ο Γιώργος ο Φαγκίδης προτίμησε να εγκατασταθεί ή να καταστήσει το Κυλκής κέντρο των δραστηριοτήτων του, είτε των επαγγελματικών είτε των πολιτικών και κυρίως των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα που ελέγχει προηγουμένως στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην νομαρχιακή, την περιφερειακή και στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Καλώ στο βήμα τον κύριο Νίκο Καπουτσί, Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Οικουμένησας και Δημοτικό Σύμβουλο Παιωνία. Σε πολλά τέτοια εγγένεια έχουν βρεθεί, αλλά τόσο κόσμο και τέτοια ζέση και τέτοια ζεστασιά στην συμμετοχή σας πρώτη φορά βρεθεί. Γιατί είμαι εγώ εδώ, γιατί είμαι συνάδελφος του Γιώργου του Φραγκίδη? Όχι. Είμαι φίλος του, είμαστε χρόνια συνεργάτες
και βλέπω ότι εκπροσωπείται όλος ο πολιτικός κόσμος, που σημαίνει ότι ο Γιώργος έχει επιρροή παντού. Δεν θα πλατιάσω, θα πω μόνο ένα παράδειγμα, ένα γεγονός. Το 2014 κάποιος δικό μας τέλεχος, και επειδή όλοι δεν είστε Παζόκ, αλλά θα πω για τον κύριο Βεντούρη, είχε βαρθεί να κλείσει το νοσοκομείο του Κυλκής και της Γουμένησης. Πάλι ο Γιώργος ο Φραγκίδης, μαζί με τον Λεωνίδα τον Γρηγοράκο, μπόρεσαν και απέτρεψαν το κλείσιμο του νοσοκομείου της Γουμένησης. Γι' αυτό τώρα όλοι οι Γουμένησες και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο θέλουν να λάψουν λαμπάδα με τον πόη του Γιώργου του Φραγκίδη. Γιώργο, προχώρα, σε στηρίζουμε, πιστεύουμε ότι θα ξαναεπανέλθει στην πολιτική σκηνή και θα προσφέρεις ό,τι καλύτερο για το Κυλκής και για την υγεία της Ελλάδος. Καλώς το βήμα για ένα χαιρετισμό, τον κύριο Σπανούδη Θεόδωρο από την Αξιούπολη, παλιό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή. Η σημερινή αυτή συγκέντρωση με έφερε πολλά χρόνια πίσω. Με έφερε πολλές αναμνήσεις. Χρόνια καλά που όλοι μαζί δίναμε κοινούς αγώνες, με κοινούς στόχους. Έτσι και η σημερινή συγκέντρωση έχει έναν, θα έλεγα, κοινό στόχο. Το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον σύντροφο, τον αγωνιστή, τον άνθρωπο, τον Γιώργο τον Φραγκίδη. Το έχει δείξει έμπρακτα ότι είναι ένας τίμιος, ηθικός αγωνιστής. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί σύντροφοι, όταν το καράβι δούλευε και πολλοί το εγκατέλειψαν και φύγανε, ο σύντροφος ο Γιώργος έμεινε στο καράβι, πάλεψε, αγωνίστηκε για να το κρατήσει στην επιφάνεια. Καλώ στο βήμα τον κύριο Ευθυμιάδη Γιώργο από το Πολύκαστρο, μέλος του συντονιστικού οργάνου του Κινάλα. Το 2015, λίγο καιρό πριν τις εθνικές εκλογές, ψάχναμε να βρούμε ανθρώπους όχι να βοηθήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια, την προεκλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ τότε στο νομό μας, αλλά να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες που είχαν να κάνουν με την κατάσταση που διαμορφώθηκε εκείνη την περίοδο, όπου το ΠΑΣΟΚ από κόμμα εξουσίας έφτασε να παλεύει να κρατήσει ένα ποσοστό το οποίο ήταν, δεν ήταν, 4-5%. Έμειναν κάποιοι άνθρωποι εδώ και μιλάω για το νομό μας, και ένας από αυτούς ο οποίος έτρεχε και στήριζε αυτή την προσπάθεια ήταν ο γιατρός, ήταν ο Γιώργος ο Φραγκίδης, μαζί με τον Σταμάτη τον Παγκουλίδη, τον γραμματέα της νομαρχιακής τότε του ΠΑΣΟ, και μαζί με κάποιους ρωματικούς από εμάς γυρίζαμε και προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά στο κίνημα. Στους λίγους πιστούς που έμειναν, ο Γιώργος, πέρα από την στήριξη την ηθική, ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζετε, στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια και οικονομικά, χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα ή χωρίς να προσδοκάσει κάτι από αυτά. Σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι πήδησαν από το καράβι, έφυγαν ή γύρισαν την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εμείς τον Γιώργο τον Φραγκίδη. Και τώρα το λογοτεχνικό μας αστέρι, η ποιήτρια και συγχωριανή μας
Έλλη Φραγκίδου. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω πως και μόνο εν έτη 2019 ένα πολιτικό πρόσωπο καταφέρνει να κάνει το συνεδριακό του Γλυκής να πλημμυρίσει από κόσμο, είναι από μόνο του μια τεράστια νίκη. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω με βάση τη συγγενική ιδιότητα που έχουμε τον Γιώργο του Φραγκίδη, αλλά με την εμπειρία μου από τη σχέση μου μαζί του. Ο Γιώργος είναι καταρχάς ένας πετυχημένος επιστήμονας που θα μπορούσε κάλλιστα να αφοσιωθεί όλα αυτά τα χρόνια αποκλειστικά στην επαγγελματική του καριέρα. Δεν το έκανε. Η πλούσια πολιτική του δράση, ακόμα από τα φοιτητικά και νεανικά του χρόνια, δεν του επέτρεπε να παραμείνει σιωπηλός. Αυτά που κρατώ από τον Γιώργο είναι η αμεσότητά του με τον κόσμο, η αποτελεσματικότητά του όταν διοικεί, η συνέπεια του λόγου με τις πράξεις του. Όλα αυτά είναι σπάνια χαρακτηριστικά, αγαπητοί μου συμπολίτες. Και το οφείλουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στον Γιώργο το Φραγκίδη, αυτή τη φορά να μην τα προσπεράσουμε. Είμαι βέβαια πως και τώρα ο Γιώργος, σαν έτοιμος από καιρό, θα δώσει μία έντιμη μάχη και θα εκλεγεί σε μία θέση που θα ανήκει πρώτα στον πολίτη και έπειτα στον ίδιο. Καλή επιτυχία, Γιώργο! Καλό το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Εμολωτών και μέλος του Περιφερειακού Τμήματος του ΕΕΣ Κυγής, κύριο Θεολόγο Ζώτο στο Βήμα. Κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένοι και παρευρισκόμενοι, κύριε Φραγκίδη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και πολύ πολύ τύχη, διότι χωρίς τύχη δεν θα έχουμε τίποτα. Κύριε Φραγκίδη, πρωτίστως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς για το προσωπικό σας κάλεσμα να παρευρίσκομαι και να συμμετέχω και εγώ απόψε εδώ με όλους εσάς στην εκδήλωσή σας που πραγματοποιείται στα πλαίσια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης φύτας. Αυτό αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σχέση εμπιστοσύνης που έχετε καλλιεργήσει και έχετε αναπτύξει με εμάς τους νέους όλα αυτά τα χρόνια και της πολιτικής αλλά και της επαγγελματικής σας πορείας στο αξίωμα και στην ειδικότητα της ιατρικής. Πάντοτε με ανιδιοτέλεια βάζετε και βάζατε και θα βάζετε, θα συνεχίσετε να βάζετε γιατί είμαι σίγουρος, σε υψηλότερη κλίμακα τις ανάγκες του κόσμου, των φίλων σας, των οικείων σας και γενικά αυτών που βρίσκονται δίπλα σας, παραμερίζοντας δικές σας υποχρεώσεις, μη υπολογίζοντας το χρόνο και το χρήμα που χάνετε εσείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός μαζί σας, γιατί πέρα το ότι έχω μεγαλώσει και μαζί σας, έχετε ξεγεννήσει και τα τρία μου παιδιά, αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ που είστε δίπλα στους νέους,
πάντοτε δίνατε ευκαιρίες στους νέους, ας μου επιτρεπεί ο όρος, τους μπρόχνατε, τους κλωτσούσατε να πάνε μπροστά και ήσασταν πάντοτε εκεί, στην ευτυχισμένη στιγμή, στη δύσκολη, στον πόνο, στα καλά και στα κακά. Πάντοτε είσαστε εκεί, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Εμείς οι νέοι το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη από κόμματα, έχουμε ανάγκη από προσωπικότητες που βάζουν προτεραιότητα τις ανάγκες του τόπου, του κόσμου, παραμερίζοντας δικά τους συμφέροντα. Μόνο με την ενότητα θα πάμε μπροστά, χαρακτηριστικό το οποίο το αναδεικνύεται με μεγάλη επιτυχία και μόνο ενενή φρονήματι και χωρίς ματαιοδοξίες, μόνο με συνεργασία και με υγεία άμυλα θα πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά. Καλή επιτυχία ολόψυχα και ελπίζουμε να σας δούμε και βουλευτή. Κλείνουμε τους χαιρετισμούς με τον εξαίρετο γιατρό και συμμαθητή μας, κύριο Ηλιάδη Μιχάλη. Έχω την ιδιαίτερη χαρά και είναι μεγάλη τιμή μου να είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα προλογίσω τον κύριο Γιώργο του Φραγκίδη. Είναι ίσως ο αδελφός που δεν είχα ποτέ και που θα ήθελα να έχω. Με πλήρη ειλικρίνεια, έτσι, σε αυτήν την εκδήλωση που είμαστε όλοι παρόντες για την επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητάς του για τη θέση του βουλευτή στον πολύπαθο νομό μας. Συγχωρέστε μου τυχόν συγκίνηση μου. Δεν έχω συνηθίσει πολύ σε ογκρεακτήριο. Την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω δημόσια για τον Γιώργο μου, θα μου επιτρέψετε να την εκμεταλλευτώ, εδώ εισαγωγικών βέβαια. Εγώ θα εστιάσω όχι τόσο στον πολιτικό τον Γιώργο του Φραγκίδη, εξάλλου γι' αυτόν έχω μιλήσει προλαλήσαντες. Αλλά θα μιλήσω για τον άνθρωπο τον Γιώργο του Φραγκίδη που τον γνωρίζω πολύ καλά χρόνια τώρα. Η γνωριμία μας μετράει από τα εφηβικά μας χρόνια. Η δε βαθιά φιλία μας από τα φοιτητικά, όμορφα αλλά συνάμα δύσκολα χρόνια. Και επειδή άνθρωποι στα δύσκολα δείχνουν τον πραγματικό τους στον εαυτό και σφυριλατούνται οι σχέσεις ή δένονται με αληθινούς δεσμούς, όπως θέλετε να το πείτε, όταν είμαστε μακριά από την άνεση και την ευκολία του σπιτιού μας, της ευθείας μας. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω καλύτερα και να εκτιμήσω τον Γιώργο για αυτό που πραγματικά είναι. Που πραγματικά είναι. Είναι ένας άνθρωπος ευφύης, με ιδιαίτερο χιούμορ. Πιστέψτε με. Πολύ εργατικός, με κριτικό πνεύμα. Να μην αφήσεις τίποτε και κανέναν να διαβρώσει την ψυχή και το χαρακτήρα σου. Έχεις καλή ψυχή. Και με την ακαιρεότητα, εργατικότητα και αποτελεσματικότητας που πορεύτηκες μέχρι σήμερα, να συνεχίσεις χωρίς να ξεχάσεις ποτέ από πού ξεκίνησες. Και ποιος είσαι πραγματικά. Είσαι ο γιος του κυρίου Σταύρου και της Ημέλας Φραγκίδου.